Και το προσφυγικό ζήτημα δεν έχει τέλος. Ίσως και 50 άνθρωποι ήταν στιβαγμένοι σε φορτηγό αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του το πρωί του Σαββάτου στη Νέα Πέραμο Καβάλας, με το όχημα να βρίσκεται σε χαντάκι και να ανακαλύπτεται πως εντός του οχήματος υπήρχαν πάρα πολλοί παράτυποι μετανάστες, ενώ η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του διακινητή, ενώ εντόπισε και όλους τους πρόσφυγες. Πάντως, όσον αφορά το προσφυγικό ζήτημα, 397 άτομα φιλοξενούνται μέχρι στιγμή στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, όπως έκανε γνωστό βάσει επίσημων στοιχείων η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα. Πάντως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα στοιχεία δείχνουν πως η χωρητικότητα των ατόμων στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου είναι στο όριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 397 άτομα, από τα οποία τα 372 είναι από διάφορες εθνικότητες. Και τα 25 είναι οι ανήλικοι, οι οποίοι είναι αυτοί που, 2-3 από αυτούς φυσικά, είναι αυτοί που, που έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Το νούμερο που δίνω είναι δυναμικό, αλλάζει. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Οι δομές πάντως είναι γι' αυτό τον αριθμό των ατόμων που σας δίνω. Γύρω στους 400, από τους οποίους 25 οι ανήλικοι. Επίσης, η Δήμαρχος έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η επίσκεψη του Συμβούλου του Υπουργού Εθνικής Αμήνης και Επικεφαλής Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων Γιώργου Ζησιμάτου, ο οποίος θα επισκεφθεί την Καβάλα και το στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Το νεότερο που έχω είναι από την πλευρά των ΑΝΕΛ που με ειδοποίησαν ότι την επόμενη εβδομάδα υπάρχει περίπτωση να έρθει ο κύριος Ζησιμάτος, ο οποίος χειρίζεται τα θέματα των στρατοπέδων εκ μέρους του Υπουργείου. Και με αυτόν που μιλάω δηλαδή στην Αθήνα όταν κατεβαίνω. Αυτό είναι καλό γιατί μπορούμε επί τόπου να συζητήσουμε. Αυτή την επίσκεψη την περιμένω από τον Νοέμβρη. 250 άτομα καθημερινά κατά μέσο όρο περνούν τα σύνορα. Είναι σύνορα που έχουν μήκος 175 χιλιόμετρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε ή να αναχαιτήσουμε αυτό το φαινόμενο αν δεν υπάρχει συνεργασία και της τουρκικής πλευράς, η οποία δεν υπάρχει αυτή την ώρα. Πρέπει να ισχύσει η απόφαση που είχε λάβει ο κύριος Μπαλάφας, ο Υπουργός, το 2016, η οποία απόφαση εξαιρούσε τις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης, δηλαδή ολόκληρη την περιοχή της Θράκης, από την δημιουργία μόνιμων ή προσωρινών κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων.